Διάτριτο χαρακτηρίζει η αντιπολίτευση το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας που φέρνει η κυβέρνηση, εξηγώντας πως ο μηχανισμός αποκλείει χιλιάδες νοικοκυριά και δεν αντιμετωπίζει το εκρηκτικό πρόβλημα των κόκκινων δανείων. Κοιτάξτε, αρχικά θέλω να σας πω ότι επί κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας υπήρχε πραγματικά προστασία της πρώτης κατοικίας. Επίσης, θέλω να υπενθυμίσω σε όλους τους τηλεθεατές σας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα από τα βασικά του προεκλογικά συνθήματα με το οποίο εξελέγει, ήταν το «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη». Τώρα φέρνουν ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο σύμφωνα με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, από τα 85 δις τα οποία χρωστάνε οι Έλληνες πολίτες στις τράπεζες, θα μπορέσουν να ρυθμιστούν τα 11 δις στην καλύτερη των περιπτώσεων. Άρα βλέπετε ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος περιορισμός. Εγώ θέλω να σας πω όμως ότι εκτός από τα 85 δις τα οποία χρωστάνε οι Έλληνες πολίτες στις τράπεζες, υπάρχουν και τα 105 δις, 104 δις τα οποία χρωστάνε οι Έλληνες πολίτες στην εφορία και άλλα 35 δις που χρωστάνε οι Έλληνες πολίτες στα ασφαλιστικά ταμεία. Άρα το σύνολο των ληξιπρόθεσμων του ιδιωτικού χρέους υπερβαίνει τα 224 δις. Άρα τα 8 από τα 224 δις είναι μόλις ούτε καν το 5%. Είναι μια αρρύθμιση η οποία αφορά μικρό μερίδιο της κοινωνίας, αλλά και πάλι αυτούς τους οποίους τους αφορά, σημαντικό είναι να έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και να μπορέσουν φυσικά να προστατεύσουν την κυρία τους κατοικία. Και γι' αυτό το λόγο, παρά το γεγονός ότι είναι μια μικρή ρύθμιση, η Νέα Δημοκρατία θα την υπερψηφίσει. Τα ζητήματα που ανακύπτουν είναι πάρα πολλά. Η εκτίμηση έχει να κάνει πως το 30-40% των δανειοληπτών με ληξιπρόθεσμες οφειλές θα μείνει εκτός της ρύθμισης. Ενώ μετά και τις πιέσεις στο όριο για τα επιχειρηματικά δάνεια και την προστασία της πρώτης κατοικίας πέφτει από τις 130 στις 100.000 ευρώ.